Υποσχέθηκα τη Φρέρια Παπαθανασίου. Είναι φιλόλογος και το κρυφό χαρτί που έχει και ο άσος το μανιγεί είναι ότι βοηθάει τους φοιτητές, τους μαθητές, όλους όσοι εμπλέκονται με την εκπαίδευση να βρουν τον δικό τους τρόπο διαβάσματος, μάθησης και εκπαίδευσης. Και αυτό, αν δεν το προβάλλουμε εμείς σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί να το προβάλλει μεταξύ μας. Φρέρια. Ναι. Τι κάνεις? Καλημέρα, καλά. Εσείς τι κάνετε? Και κάνεις όλα αυτά τα σπουδαία και είσαι και τόσο ωραίο κορίτσι. Μα, ευχαριστώ πολύ. Μα τι λέτε, σας παρακαλώ πολύ. Ο λογαριασμός στο Instagram, το οποίο σας προσκαλώ να αναζητήσετε, είναι socializing by a Phil. Το Phil βγαίνει από το φιλόλογος, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Την ιστορία σου, Φρέρια μου, καταρχήν τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι από το Χάρης Αφροδίτη βγαίνει. Ήταν της μαμάς έτσι μια έμπνευση. Εγώ φιλόλογος είμαι, έχω σπουδάσει στην Αθήνα, ζω στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ σπούδασα και ολοκλήρωσα τις σπουδές. Ναι. Και τώρα εργάζομαι εδώ στην Αθήνα, παρόλο που έχω ρίζες από εσάς πάνω. Α, να απλώσουν οι ρίζες, σε παρακαλώ, λίγο παραπάνω. Τις βλέπω λίγο κοντές. Γι' αυτό ναι, τώρα απλώνουν όση ώρα μιλάμε, να ξέρεις. Βγαίνουν πλοκάμια και γιώνονται ακόμα καλύτερα. Πες μου για τον λογαριασμό σου. Για τον λογαριασμό, τον ξεκίνησα περίπου πριν από 2 χρόνια, όταν σιγά σιγά οι μαθητές μου άρχισαν έτσι να αναζητούν πιο δημιουργικό υλικό. Εγώ τους το έφτιαχνα στον υπολογιστή, γιατί κάναμε μαθήματα εξ αποστάσεως. Οπότε το βρήκα και ως μια αφορμή να το μοιραστώ και με τον υπόλοιπο κόσμο, σε μια πιο ιδιαίτερη έτσι, παρουσίαση. Προσπαθώ να είναι αρκετά παιχνιδιάρικο, η αλήθεια είναι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε τελικά να τραβήξουμε τους μαθητές κοντά. Και με το δίκιο τους βέβαια, γιατί με όλη αυτή την πληροφορία και χωρίς κίνητρο ουσιαστικό πέρα της στήρας μάθησης, κάτι πρέπει κάποιος να τους παρακινήσει το ενδιαφέρον, κάπως, παιδί μου. Κάπως, η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάπως να γίνει, ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι λίγο δύσκολη η κυρία αλήθεια. Έχουν έρθει και τα παιδιά από 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης και είναι αρκετά δύσκολο να τα μαζέψουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι κάπως πιο ιδιαίτερο και πιο όμορφο να τα βλέπουν κατά τον τρόπο αυτό, να μπορούν να τα αποθηκεύσουν και στο κινητό τους, γιατί πλέον τα κάνουν όλα μέσα από εκεί. Και ελπίζω να τους βοηθάει, τουλάχιστον αυτό μου λένε. Δεν μου λες, ποια παιδαγωγική μέθοδος φαίνεται πιο αποτελεσματική κατά τη γνώμη σου? Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη, νομίζω, και όλα αυτά που τελικά μαθαίνουμε στην σχολή και όλες αυτές οι φόρμες τις οποίες μας δίνουν, αν δεν τις συνδυάσεις και αν δεν τις δουλέψεις με τα παιδιά, δεν βοηθάνε. Νομίζω ότι το πιο αποτελεσματικό είναι η ισορροπία, όσο περίεργο και αν ακούγεται, να είσαι και φίλος όσο μπορείς και εκπαιδευτικός και να προσαρμόσεις αυτό που θέλεις να τους διδάξεις τον τρόπο με τον οποίο θα τον καταλάβουν. Τώρα συνειδητοποιώ πόσο νέοι ήταν οι καθηγητές μου και οι δάσκαλοί μου όταν εγώ ήμουν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, που νομίζαμε όλοι ότι ήταν μαθουσάλες και διαπιστώνω ότι ήταν παιδιά 25 χρονών, maximum 30, που γι' αυτό είχαν και κουράγιο βέβαια να μεγαλώσουν στην ουσία τόσες φουρνιές παιδιών. Γιατί αν δεν έχεις κουράγιο, δεν ξέρω πώς θα μεγαλώνεις και πώς έχεις την υπομονή να τα διδάξεις και να διαχειριστείς και όλο αυτό το συναισθηματικό κόσμο, έτσι. Τώρα μιλάμε για εξετάσεις, για άγχη, για ιστορίες μέσα στο σχολείο, για ομαδοποίηση, για bullying. Πώς τη βγάζετε, παιδιά, πέρα τη δουλειά? Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι και ότι πρόσφατα το συζητούσα και με συναδέλφους, ότι τελικά αυτό το διάλειμμα που κάνουμε λίγο Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι μας χρειάζεται, κυρίως για να αποφορτιστούμε ψυχολογικά. Βέβαια. Δυστυχώς εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι μετά τις καραντίνες, έτσι, τις πολλαπλές, είναι πολύ περισσότερα τα προβλήματα και πολύ πιο έντονα τα διαχειρίζονται τα παιδιά. Και τι δεν έχει βγει στη φορά ακόμα, σκέψου, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Ναι, ελπίζω να μην βγουν πολλά, γιατί δυστυχώς βλέπουμε πολλά και ακούμε πολλά. Ελπίζω να συνέλθουν λίγο, σιγά σιγά να μπουν έτσι και σε μια ροή. Αλλά θέλει δύναμη, θέλει υπομονή, θέλει καλή θέληση. Να μην τα παίρνουμε και όλα τόσο σοβαρά, τελικά. Δεν γίνεται. Είναι ένα κλειδί μυστικό κι αυτό. Δεν γίνεται, και τώρα ξέρεις τι, βλέπω το λογαριασμό σου, κάνω scroll down με θέματα όπως τεχνικές του ομηρικού έπους. Δεν μπορείς να μην το πάρεις το θέμα πολύ σοβαρά, δηλαδή. Και πώς διαχειριζόμαστε τα αρχαία ελληνικά, ποιο είναι τα κριτήρια των εξετάσεων. Τώρα αυτά τα ακούς και μόνο εγώ που το πέρασα και δεν θυμάμαι, γιατί το έχω αποτινάξει από τη μνήμη μου και από το
Γενικά από τη φύση μου, δεν θυμάμαι την διαδικασία αυτή. Δεν θέλω ούτε να το διαβάζω. Όχι τώρα να είμαι 16-17 χρονών που θέλω να βγω στους δρόμους και να τρέχω και να πρέπει να είμαι σε ένα δωμάτιο και να περνάω τον παθόν μου, τον τάραχο, αν μου εννοείς. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Έχουν αλλάξει και πολύ πλέον οι απαιτήσεις. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα μαθήματα. Τουλάχιστον στα δικά μας, έτσι, τα φιλολογικά, είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις. Το καταλαβαίνω. Ναι, ωστόσο νομίζω ότι είναι και προς το καλό, δηλαδή συμβαίνει για καλό όλο αυτό, γιατί τα παιδιά αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα πλέον, οπότε μπορούν να δεχτούν και περισσότερη πληροφορία νωρίτερα. Εγώ έχω να ευχηθώ καλό κουράγιο στα παιδιά, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Στους εκπαιδευτικούς, που είναι ο δεύτερος σημαντικότερος άνθρωπος μετά τους γονείς μας, αλλά το καταλαβαίνουμε πολύ μεγαλύτεροι. Και κατά τα άλλα, σε όλους τους βοηθητικούς τριγύρω, γιατί και εκείνοι πλάτη βάζουν. Τώρα κακά τα ψέματα. Αυτά είχα να πω. Το παιδί θέλει υποστήριξη από παντού, η αλήθεια είναι. Από γονείς, από εμάς, από όπου μπορούμε να το αντλήσουμε αυτό. Καλό θα ήταν να τα βοηθάμε όσο γίνεται. Μπράβο για το λειτουργήμα. Ευχαριστώ πολύ. Για το έργο σας. Μπράβο σας, γιατί έχετε στα χέρια σας πολύ σημαντικούς ανθρώπους και από εσάς εξαρτάται το πώς θα βγουν εκεί έξω. Με τι τραύματα θα βγουν εκεί έξω. Σε ευχαριστώ, Φρέρια. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, τα πάμε και στο inbox, καταλαβαίνετε να πω. Τέλεια, καλημέρα.